πάντα φυτεύεις για με. Σε στελεία θεραπεία μου έδωσες ειρήνη και χαρά. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά, για αυτά, για αυτά. Ευχαριστώ για όλα αυτά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω από εδώ πέρα. Σας καμαρώνω, σας χαίρομαι για τελευταία φορά, τουλάχιστον προς ώρας. Θα διαβάσω λίγα εδάφια για να μας μιλήσει ο Κύριος μέσα από το Λόγο Του και θα σας πω κι εγώ κάποιες εμπειρίες μου, πώς ο Κύριος προχώρησε τα πράγματα τώρα τελευταία και έτσι ξαφνικά και για εσάς και για μας, εγώ και η Χαρούλα φεύγουμε από ανάμεσά σας, καθώς ο Κύριος μας οδηγεί κάπου αλλού. Θα διαβάσω αποσπασματικά από τη σελίδα 1050 κάποια εδάφια. Είναι επιστολή προς Τιμόθεο Α. Τυχαία η συνωνυμία. Λέει στην αρχή, πρώτο κεφάλαιο. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, κατ' επιταγή Θεού, του Σωτήρος Σιμών και του Κυρίου Ιησού Χριστού, της ελπίδος Σιμών προς Τιμόθεον, το γνήσιο τέκνον εις την πίστη, ή χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Και θα διαβάσω και από το εδάφιο 15, λέει, στο ίδιο κεφάλαιο, «Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ». Αλλά δια τούτο ηλεήθην για να δείξει ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν εις παράδειγμα των μελώντων να πιστεύσουν εις Αυτόν η ζωή αιώνιον. Εις δε το βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο, το μόνο σοφό Θεό. Η τιμή και δόξες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ταύτην την παραγγελία παραδίδω εισέ τέκνον Τιμόθε κατά τας προγενωμένας προφητείας περισσού να στρατεύεις κατά αυτάς την καλή στρατεία έχουν πίστη και αγαθή συνείδηση την οποία την έσα αποβαλώντας αναβάγησαν εις την πίστη. Αμήν. Ο Κύριός μας στέλνει μια επιστολή στον Τιμόθεο και ο Τιμόθεος δεν είμαι εγώ, δεν είναι αυτός ο άνθρωπος που έζησε το 50 μετά Χριστόν, αλλά είμαστε όλοι εμείς. Γιατί είμαστε όλοι εμείς? Γιατί Τιμόθεος είναι αυτός ο οποίος τιμάει το Θεό. Και μάλιστα είχατε και σε ένα λεξικό τι σημαίνει και εκείνον που τιμάει ο Θεός. Και εάν σήμερα θέλουμε να τιμάμε το Θεό στη ζωή μας, ο Κύριος θα μας τιμήσει και στη ζωή μας αυτήν και στην αιώνια. Και ο Κύριος αγαπάει, η μεγάλη χαρά του Κυρίου είναι να δίνει. Εμάς πολλές φορές μας αρέσει να παίρνουμε. Τα παιδιά ζητάνε από τους γονείς τους και λένε «Μπαμπά, πάρε μου αυτό, πάρε μου το ένα, πάρε μου το άλλο». Τους αρέσει να παίρνουν. Και καμιά φορά ακόμα και εμείς οι μεγάλοι μας αρέσει να παίρνουμε. Ο πατέρας μας όμως ο Ουράνιος, τον οποίο καλούμαστε να μοιάσουμε, του αρέσει να δίνει. Του αρέσει να δίνει και πάντα θα δίνει. Του αρέσει να ελεεί και πάντα θα ελεεί. Του αρέσει να κάνει χάρη και έλεος και πάντα θα κάνει χάρη και έλεος. Και όπως είπε και πριν ο αδερφός, εμείς πρέπει όλα αυτά τα δώρα του Θεού να τα παίρνουμε. Για να τα παίρνουμε λοιπόν τα δώρα του Θεού, ο Κύριος λέει ότι πρέπει να είμαστε γνήσια τέκνα. Γιατί στα γνήσια τέκνα ο Θεός θα δώσει χάρη, έλεος και ειρήνη. Αν και γνήσιο τέκνο ποιος είναι? Θα πει κανείς, πώς ξέρω αν είμαι γνήσιο τέκνο ή όχι? Ο Κύριος μας λέει ότι όποιος υπομένει την παιδεία, αυτός είναι, λέει, τέκνος Θεού. Αυτοί που υπομένουν την παιδεία του Κυρίου είναι τα γνήσια τέκνα. Αυτοί που υπακούνε στη φωνή του Θεού είναι τα γνήσια τέκνα και στη ζωή τους θα απολαμβάνουν τα δώρα του Θεού που είναι η χάρις. Και χάρις είναι ότι ο Θεός μας δίνει πράγματα τα οποία εμείς δεν αξίζουμε. Χάρις Θεού είναι ότι λάβαμε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν το αξίζαμε, κανένας δεν το άξιζε. Αλλά ο Κύριος έκανε χάρη και μας το έδωσε. Είναι το έλεος που είναι το αντίστροφο της χάριτος. Δεν μας δίνει ο Θεός αυτά που μας αξίζουν. Ενώ αξίζαμε αιώνια κόλαση, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες. Δόξα να έχει το όνομά Του.
Ενώ αξίζαμε την αιώνια τιμωρία, δικαίως, και όταν στεκόμασταν εκεί στην κρίση, τα λέγαμε: Κύριε, μη μας κρίνεις. Πες μας πού πάμε για την κόλαση, να πάμε κατευθείαν. Ξέρουμε πού θα πάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό μας γιατί έκανε έλεος. Και η ειρήνη του Θεού είναι αυτή που πάλι μας δίνει στη σχέση μας μαζί Του και έχουμε ειρήνη και φωνάζουμε «Αβά ο Πατήρ». Και η ειρήνη του Θεού είναι αυτή που γεμίζει τις καρδιές μας και μέσα στα προβλήματα και τις θλίψεις του κόσμου φωνάζουμε «Ιωβά Ιρέ», ο Κύριος θα προβλέψει. Και αυτός είναι που μας δίνει την ειρήνη με τους αδερφούς μας και εκεί ο Κύριος διόρισε την ευλογία «Ζωή έως του αιώνος». Είμαστε μακάριοι αδερφοί, γιατί έχουμε έναν πολύ καλό πατέρα που του αρέσει να δίνει. Και όταν παίρνουμε τα δώρα του πατέρα μας, δεν μας χρειάζεται κάτι άλλο, είμαστε πλήρεις. Είμαστε πλήρεις. Θα διαβάσω όμως και λίγα ακόμα εδάφια για το μεγαλύτερο δώρο που μας έδωσε ο Θεός, για τη μεγαλύτερη παρηγοριά σε όλες τις θλίψεις μας. Γιατί εγώ σήμερα και αυτές τις μέρες μπορώ να πω ότι έχω χαρά μέσα μου που φεύγω, γιατί ο Κύριος άνοιξε ένα δρόμο για μένα καινούριο. Αλλά έχω και λύπη μέσα μου, γιατί αφήνω όλους εσάς. Και η παρηγοριά σε κάθε μας λύπη είναι ένας λόγος του Κυρίου. Ας ανοίξουμε στη σελίδα, στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο Θήτα, είναι η σελίδα 627. Και θα διαβάσω το εδάφιο 6. 627 σελίδα. Ισαΐας κεφάλαιο θήτα, λόγος του Κυρίου. Διότι παιδίον εγεννήθη ημάς, Υιός εδόθη ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης, εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος, επί του θρόνου του Δαβίδ και επί τη βασιλεία αυτού, για να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη, από του νυν και ως του αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Αμήν. Και εμείς σήμερα μπορούμε να πούμε «Εδόθηκε σε μας Υιός». Τι έχεις έλλειψη σήμερα, αδερφέ μου? Μπορεί σήμερα να μην έχεις δουλειά. Εδόθηκε όμως σε ένα Υιός. Και μαζί με τον Υιό του Θεού θα έχεις τα πάντα. Μπορεί να μην έχεις σύντροφο, μπορεί να νιώθεις μόνος σου. Ο Κύριος σου λέει «Εδόθηκε σε Υιός». Σήμερα είσαι μακάριος, γιατί σου εδόθηκε Υιός. Γίνε γνήσιο τέκνο και θα απολαμβάνεις την πληρότητα της παρουσίας του Χριστού. Και δεν είναι κάτι άλλο το οποίο χρειαζόμαστε παρά αυτή την παρουσία. Γιατί μέσα από αυτήν την παρουσία του Κυρίου μας θα ζήσουμε όλες τις ιδιότητες του Κυρίου μας. Και αυτό είναι το σημαντικό για τη ζωή μας. Όταν εγώ, ο Κύριος τελευταία με δίδαξε πράγματα και εμπειρικώς και μέσα από το λόγο του ότι θαύματα θα δεις όταν θα είσαι μέσα στο έργο του Θεού και θα είσαι υπάκουος. Αν δεν είμαι στο έργο του Θεού, δεν θα δω θαύματα. Είμαι στο έργο του Θεού, θα δω θαύματα. Γιατί όταν είμαι στο έργο του Θεού, Υιός εδόθησε με. Και το όνομα αυτού είναι θαυμαστός. Και όταν είμαι στο έργο του Θεού και στην υπακοή, θα έχω καλές οδηγίες. Θα ξέρω τι να κάνω στο μέλλον. Γιατί Υιός εδόθησε με. Και το όνομα αυτού είναι σύμβουλος. Και όταν είμαι στη θέση που ο Κύριος με καλεί και στρέφω τα μάτια μου σε Εκείνον, τότε ο Θεός ο ισχυρός θα είναι μαζί μου. Θα με πολεμήσουνε. Αμήν. Εξάπαντος. Ο Κύριος λέει όμως, λέει αν ο Κύριος είναι με θυμών, ποιος θα είναι εναντίον μας? Και η απάντηση είναι όλοι. Όλοι θα είναι εναντίον μας, αλλά κανένας δεν θα νικήσει. Ουδέν όπλο θα υπερισχύσει εναντίον σου. Κανένα όπλο δεν θα ευωδοθεί εναντίον σου όταν περπατάς σε αυτό το θέλημα του Κυρίου. Και αυτός ο Κύριος, ακόμα και όταν κάνουμε λάθη, είναι ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Όχι απλά ξέρει το μέλλον, αλλά φτιάχνει το μέλλον, το γεννάει. Μπορεί σήμερα να το έχω κάνει θάλασσα στη ζωή μου. Ο Κύριος μπορεί να φτιάξει το μέλλον όταν εγώ μετανοήσω. Μπορεί σήμερα να τα έχω κάνει όλα υπέροχα στη ζωή μου. Ο Κύριος έχει μπροστά μου μια πιο μεγάλη ευλογία να κατακτήσω. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχει καλές βουλές για μας. Πολλές φορές ζητάμε από τον Θεό πράγματα και ο Θεός δεν μας τα δίνει. Ο Θεός μας λέει άλλα. Αλλά εκεί είναι η ευλογία του Θεού για μας. Ο Ιωσήφ είπε στον αρχήνοχο, αν θυμάστε, λέει, πες λέει στο Φαραώ για μένα, για να βγω από τη φυλακή, γιατί αδίκως είμαι στη φυλακή. Και ο αρχινοχώς το ξέχασε.
Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα όχι που μας λέει. Γιατί αν ο Ιωσήφ είχε βγει από τη φυλακή, τι θα γινότανε? Ένας άγνωστος, κακομοίρης άνθρωπος που πέρασε δύσκολα, που αδικήθηκε. Αλλά επειδή δεν βγήκε από τη φυλακή, ήρθε η ώρα που τον κάλεσε ο Φαραώ και τον έκανε άρχοντα. Και σήμερα διαβάζουμε για τον Ιωσήφ. Σήμερα διαβάζουμε για τον Ιωσήφ γιατί ο Κύριος είπε όχι. Σήμερα διαβάζουμε για τον Ιωσήφ γιατί ο Κύριος είπε: σ' αγαπάω πάρα πολύ για να σου δώσω αυτό που μου ζητάς. Για να κάνω αυτό που θέλεις και μου το ζητάς με τα δακρύων. Να δοξάσουμε τον Κύριο, αδερφοί, μέσα από την καρδιά μας. Και εμείς με τη χαρούλα, ο Κύριος εμένα μου είχε πει πριν ακόμα τα βρούμε με τη χαρούλα, ότι θα φύγω Αυστραλία. Κάποια στιγμή είχαν ξεκινήσει τα πράγματα, δεν θα πάρω πολύ χρόνο με τις λεπτομέρειες αυτές, αν και ο Κύριος έχει κάνει μεγαλεία. Οι γονείς μου είχαν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες. Με θαύμα ο πατέρας μου πήρε αυστραλέζικη υπηκότητα, ενώ δεν έπρεπε να πάρει ανθρωπίνος, αλλά ο Θεός είναι αυτός που κάνει ό,τι θέλει. Και τους νόμους αλλάζει και τους ανθρώπους αλλάζει και ήρθε να αλλάζει εμάς. Πάνω απ' όλα να αλλάζει εμάς. Και ξεκίνησε λοιπόν έτσι μια οικογενειακή βίζα για την Αυστραλία. Οι γονείς μου είχαν κάνει προσευχή, είχαν νηστέψει για να τους οδηγήσει ο Θεός. Εγώ ήμουν πιο δύσκολος της οικογένειας. Τους λέω: εσείς νηστέψτε, εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια. Κάντε ό,τι θέλετε εσείς. Και πραγματικά νηστέψανε και με θαύμα βρήκανε τη θεία μου από την Αυστραλία, η αδερφή του πατέρα μου, από άλλη οικογένεια που έκανε ο παππούς μου. Και εν συντομία ο Κύριος άνοιξε αυτόν τον δρόμο. Αλλά εγώ που δεν είχα κάνει νηστεία, δεν είχα πληροφορία. Αυτό παθαίνεις άμα δεν προσεύχεσαι και δεν εξητάς το Θεό. Δεν έχεις πληροφορία στο σκοτάδι. Και κάποια στιγμή λοιπόν προσευχόμουν, ήμουν στο σπίτι, άκουγα και ένα κήρυγμα ταυτόχρονα και έλεγα: Θεέ μου, λέω, τώρα εγώ πρέπει να πάω, να μην πάω, τι θέλεις από μένα, τι πρέπει να κάνω. Και ενώ άκουγα το κήρυγμα, είχαν συμβεί πολλά γεγονότα, αρχίζει και λέει ο αδερφός από τον Άμβωνα, λέει: καλά, λέει, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις τι θέλει ο Θεός στη ζωή σου? Πρέπει να σου στείλει άγγελο από τον ουρανό να σου πει πήγαινε εκεί που σε στέλνει? Δεν καταλαβαίνεις? Πρέπει να ακούσεις προφητεία για να καταλάβεις ότι ο Θεός σε στέλνει? Πρέπει να ακούσεις φωνή, λέει, από τον ουρανό, αλλιώς δεν καταλαβαίνεις τα γεγονότα, δεν τα βλέπεις στη ζωή σου? Μόλις τα είπε αυτά, λέω: οχ, κατάλαβα. Ταξίδι, λέω, χωρίς επιστροφή. Και λέω λοιπόν στους δικούς μου: ξεκινήστε τις διαδικασίες και για μένα, θα έρθω κι εγώ τελικά Αυστραλία. Ενώ στην αρχή τους είχα πει όχι, να τελειώσω τη σχολή και βλέπουμε. Ξεκίνησαν λοιπόν οι διαδικασίες για μένα. Μου λέει ο αδερφός μου εκείνη την περίοδο, μου λέει: κοίταξε, εγώ τρέχω για τα χαρτιά σου, εσύ κάνεις άλλες δουλειές με τα μαθήματά σου και αυτά, εγώ τρέχω από εδώ και από εκεί, δεν θα βρεις τώρα, δεν θα ψάξεις γυναίκα, θα τις ξεχάσεις όλες, θα πάρεις μία από την Αυστραλία. Αυτό ήταν το σενάριο του αδερφού μου. Εγώ βέβαια δεν το απάντησα, λέω: καλά, αν ο Θεός έχει άλλα σχέδια θα σου κάνω σένα τη χάρη. Και πραγματικά ο Κύριος είχε άλλα σχέδια. Και μου έδωσε ο Κύριος μετά από λίγο καιρό, λίγες εβδομάδες, μου φανέρωσε τη χαρούλα. Είπαμε, το όνομα αυτού είναι σύμβουλος. Και μου λέει: εγώ δεν ήθελα τη χαρούλα. Όχι μόνο τη χαρούλα, δεν ήθελα καμία, δεν με ενδιέφερε. Ήμουνα τόσο πλήρης με την παρουσία του Θεού εκείνη την περίοδο που λέω: Κύριε, και αν δεν παντρευτώ ποτέ δεν πειράζει, μια χαρά είμαστε. Εγώ και εσύ. Αλλά τότε ο Κύριος μου λέει: τώρα που κατάλαβες για να μην κολλήσεις σε λάθος πράγματα, τώρα που είσαι έτοιμος να διαχειριστείς τα δώρα μου. Όσο έτοιμος ήμουνα, τέλος πάντων, μου λέει: ορίστε, πάρτινα. Αυτή είναι η γυναίκα σου. Ξεκινήσαμε λοιπόν και με τη χαρούλα. Ψάχναμε να βρούμε και εγώ και οι γονείς μου το θέλανε και η χαρούλα, να δούμε πώς θα παντρευτούμε πιο γρήγορα. Μέχρι να κατεβαίναμε στην Αυστραλία δεν γινόταν να παντρευτούμε. Ήτανε 100% αυτό, το ξέραμε βάσει των νόμων. Και αφού ο Θεός μας είχε πει ότι θα πάμε κάτω, ξέραμε ότι δεν θα παντρευτούμε σύντομα, τότε, εκείνο το διάστημα. Έψαχνα λοιπόν εγώ τώρα βίζες, να πάει σαν επαγγελματίας, να πάει από εδώ, να πάει από εκεί, με την τάδε τη βίζα, με την άλλη τη βίζα, τίποτα δεν γινότανε, ο δρόμος δεν ανοιγότανε μέχρι τώρα. Και κάποια στιγμή, κάποια στιγμή λοιπόν πάω στα γόνατα, στο ταμείο μου προσεύχομαι, λέω: Κύριε, λέω, πώς θα έρθει η χαρούλα κάτω? Ξέρω ότι εσύ με στέλνεις. Πώς θα έρθει κάτω? Ποια βίζα? Οι βίζες έχουν αριθμούς. Η οικογενειακή μας βίζα ήταν η 100, έτσι λεγόταν. Η προηγούμενη από αυτήν ήταν η 820. Είχαμε έτσι με αριθμίσεις. Προσευχόμουν λοιπόν: Κύριε, λέω, πες μας τι θα κάνουμε. Πώς θα έρθει η χαρούλα κάτω?
Και ενώ λοιπόν προσευχόμουν, ο Κύριος μου λέει 4:28 στην προσευχή μου. Α, σηκώνομαι εγώ με χαρά, παίρνω τηλέφωνο τη Χαρούλα, της λέω: Χαρούλα, μπες στο ίντερνετ, ψάξε να δεις τι είναι η Visa 4:28, γιατί έχω δουλειές. Λέει: Χαρούλα, δεν μπορώ, είμαι στη δουλειά, έχω κόσμο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εσύ να τα δεις. Περνάει λοιπόν μια εβδομάδα, αφού και δύο είχαμε δουλειές και δεν προλαβαίναμε, και αποφασίζω να το κοιτάξω εγώ. Ανοίγω λοιπόν στο ίντερνετ, ψάχνω τη βίζα αυτή. Αυτή η βίζα δεν υπάρχει. Υπήρχε κάποτε στο παρελθόν, αλλά έπαψε να είναι σε ισχύ. Και υπάρχει μόνο για ιστορικούς λόγους και για να μου μιλήσει ο Θεός μέσα στην ιστοσελίδα τους. Ανοίγω λοιπόν και βλέπω, ο τίτλος ήταν Religious Worker Visa. Ήταν η βίζα του εργάτη του Θεού, να το πούμε έτσι απλά. Όταν το βλέπω αυτό, λέω: Κύριε, τώρα εδώ αναλαμβάνεις εσύ, λέω τώρα. Αυτό είναι δικό σου έργο, δεν είναι δικό μου. Και ο Κύριος είναι ο Θεός ο ισχυρός. Το όνομα αυτού είναι Θεός ισχυρός. Υιός σε δόθηση μας, Θεός ισχυρός. Στη συνέχεια κατέβηκα εγώ στην Αυστραλία. Πριν φύγουμε Αυστραλία είχαμε καλέσει την νεολαία στο σπίτι για προσευχή. Θέλαμε να κάνουμε έτσι ένα αποχαιρετιστήριο. Και στο τέλος έγιναν πολλές προφητείες. Μας μίλησε ο Κύριος για πράγματα του μέλλοντος και είναι καλό να τα λέμε αυτά για να οικοδομούμαστε και να πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού. Και μέσα σε όλα όσα είπαν οι προφητείες, πολλά εκπληρώθηκαν εν τέλει. Υπήρχε και μια προφητεία που έλεγε: Η γυναίκα σου θα σε περιμένει με υπομονή, λέει, να γυρίσεις. Και εσύ, λέει, με λίγα λόγια είπε ότι θα επιστρέψεις στην Ελλάδα. Εγώ την άκουσα, λέω, εμένα το σχέδιό μου δεν έχει επιστροφή στην Ελλάδα. Έχει να πάω κάτω, να βρω μια δουλειά, να ξεκινήσω, να έρθει η Χαρούλα και να προχωρήσουμε. Αλλά Υιός εδόθησι μας, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Ο Κύριος προφήτευσε και ο λόγος ήταν αληθινός. Εγώ τότε δεν τον πίστεψα, λέω, α, την καρδία του προφήτησε. Πάει, άστον αυτόν. Θα κρατήσουμε όλες τις άλλες προφητείες, αυτή που δεν μας άρεσε θα τη βγάλουμε στην άκρη. Αλλά αυτό που είπε ο Κύριος, αυτό και έκανε. Μετά από 5 μήνες που έμεινα κάτω, ξανά ήρθα ανάμεσά σας, όπως θυμάστε, οι περισσότεροι που ήσασταν εδώ. Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί γύρισα πίσω. Είχα βέβαια κάποιες εκκρεμότητες, αναγκάστηκα να γυρίσω, δεν είχα σκοπό. Αλλά ο Κύριος αυτό που είπε ότι θα κάνει, αυτό έγινε. Και εμείς μπορεί άλλο να σχεδιάζουμε, αλλά να ξέρουμε στη ζωή μας θα γίνεται η βουλή του Θεού. Και θα είμαστε ευτυχισμένοι όταν η βουλή του Θεού είναι βουλή μας. Και πότε η βουλή του Θεού θα είναι βουλή μας, όπως είπε και πριν ο αδερφός, όταν εγώ θα είμαι νεκρός για τον κόσμο. Όταν εγώ θα είμαι νεκρός για τον εαυτό μου, η βουλή του Θεού θα είναι βουλή μου. Κάποια στιγμή προσευχόμουν, δεν ήμουν και πολύ καλά εκείνη την περίοδο. Λέω: Κύριε, λέω, αν μου έδινες ό,τι σου ζήταγα, θα ήμουν ευτυχισμένος. Σίγουρα. Γιατί είμαι λογικός άνθρωπος, σκέφτομαι, υπολογίζω τις παραμέτρους, ξέρω τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει. Θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος αν μου δίνες αυτά που σου ζήταγα και δεν μου δίνες αυτά που ήθελες. Και βέβαια ο Κύριος στη θρασίτητά μου μου απάντησε εκείνη την ώρα άμεσα και μου λέει: Ωραία, εσύ μπορεί να ήσουν ευτυχισμένος. Η Χαρούλα πώς θα είναι ευτυχισμένη? Ωχ, λέω, κάτσε τώρα, αρχίζουν τα δύσκολα. Το σκέφτομαι, το προσεύχομαι από εδώ, από εκεί. Λέω: Μόνο εσύ, λέω, μπορείς να την κάνεις ευτυχισμένη τη Χαρούλα. Κάνε λοιπόν αυτά που σου λέω εγώ. Μόνο έτσι θα είσαι και εσύ και αυτή ευτυχισμένη. Και αδερφοί, όταν είμαστε νεκροί για τον κόσμο, θα είμαστε ευτυχισμένοι και εμείς μέσα στο έργο του Θεού, αλλά και όλοι οι αδερφοί μας και γύρω μας. Γιατί ο Θεός τα εργάζεται. Το έργο του Θεού είναι θαυμαστό και θα κάνει θαύματα. Θα κάνει σωτηρία. Θα ενεργήσει θαυμάσια. Θα κάνει πράγματα ανεκλάλητα. Θα ανεβαίνουν οι αδερφοί στον άμβονα και δεν θα τους φτάνει μία ώρα για να πούνε τα θαύματα του Θεού. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Και μάλιστα ακόμα και στην Αγία Γραφή, άμα δούμε, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε στον Άδη και επειδή ήταν πεθαμένος είχε ίδιο θέλημα με τον Θεό. Ο πλούσιος όταν πήγε στον Άδη λέει: Κύριε, λέει, στείλε, λέει, στη γη του Λάζαρο, γιατί έχω 5 αδέρφια, να σωθούνε, να μην έρθουν εδώ. Ακόμα και ο άπιστος ο πεθαμένος είχε ίδια βουλή με τον Θεό. Αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνει, να σώσει τους ανθρώπους. Αλλά ήταν πολύ αργά. Ήθε, αδερφοί, σήμερα για να θέσουμε την καρδιά μας στα πόδια του Χριστού να πούμε: Κύριε, Συ είσαι ο μόνος σοφός Θεός. Συ είσαι ο αόρατος. Συ είσαι ο παντοδύναμος που θα ενεργήσει και θα κάνει πράγματα παραπάνω από αυτά που νοούμε και από αυτά που ζητούμε και από αυτά που φανταζόμαστε. Ο Κύριος δεν είναι ένας μικρός Θεός, είναι Θεός θαυμαστός. Θα κάνει αυτά
που εγώ και εσύ δεν μπορούμε ούτε να φανταστούμε. Ούτε να φανταστούμε. Και αυτές τις μέρες, περνούσε ο καιρός. Τέλος πάντων, είχαμε έρθει εδώ στην Ελλάδα. Τα πράγματα δεν προχωρούσανε. Πλήρης εκκινησία, ούτε δουλειά βρήκαμε, ούτε τίποτα, τίποτα. Το μόνο που προχωρούσε ήταν η βραδιά καρδιά μας. Ο Κύριος λέει, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία. Και δυστυχώς, σε μένα τουλάχιστον, ήθελε σας να μην ισχύει. Πολλές φορές ισχύει. Γιατί ο Κύριος δείχνει πράγματα και εγώ είμαι ανόητος. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει ο Θεός. Η καρδιά μου δεν τα δέχεται το λόγο του Θεού. Και είμαι και βραδύ στην καρδία, γιατί όταν τα καταλάβω, μέχρι να αρχίσω να τα εκτελώ, περνάει ο καιρός. Σαν τα σαλιγκάρια. Ήθελε ο Κύριος να μας κάνει νοήμονες και ταχύς στην υπακοή, στο θέλημα του Θεού. Η Χαρούλα λοιπόν προσευχότανε, η Χαρούλα είχε αποκλείσει το σενάριο της Αυστραλίας. Εγώ προσευχόμουν, λέω, Θεέ μου, λέω, δεν καταλαβαίνω γιατί έχω έρθει εδώ πέρα. Αφού εσύ μου πεις ότι θα είμαστε κάτω, τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Η Χαρούλα ούτε να τα ακούει δεν ήθελε. Στην απορία μου την έλεγα στο ταμείο μου μόνος μου. Και ενώ η Χαρούλα προσευχότανε, βοήθησέ μας, δουλειά, τη σχολή, το ένα το άλλο, ο Κύριος της έλεγε στην προσευχή αναχώρησης. Αναχώρησης. Σε έλεγε θα σε πάω σε ξένο μέρος και θα γνωρίσεις ανθρώπους που δεν γνωρίζεις για να τους υπηρετείς και πολλά άλλα τέτοια παρόμοια. Και η Χαρούλα έλεγε, εγώ άλλο ζητάω από το Θεό, άλλο μου λέει ο Θεός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος μας λέει αυτά που πρέπει να κοιτάμε. Εμείς κοιτάμε αυτά που θέλουμε και ο Θεός μας λέει αυτά που πρέπει να κοιτάμε και να θέλουμε. Εμείς μπορεί να κοιτάμε τον κόσμο, εγώ μπορώ να λέω, Κύριε, δώσε μου μία δουλειά, που θέλω δουλειά και το ζητάω κι εγώ. Μπορεί να λέω, βοήθησέ με τα μαθήματά μου, να γίνει ο γάμος μας τα γρήγορα, να προχωρήσουμε επιτέλους. Και ο Θεός να λέει, ξέρεις, πρέπει να υπηρετήσεις τον έναν, τον άλλον, τον παράλληλο πρώτα. Μετά θα έρθει η ευλογία αυτή που ζητάς. Πρώτα όμως πρέπει να φτιαχτεί η καρδιά σου. Και ποιος πατέρας δεν θα αγόραζε στο παιδί του όποιο δώρο του ζητούσε. Ένα παιδί λέει: Παπά, θα μου πάρει ό,τι θέλω. Πες μου, παιδί μου, τι θέλει, θα το πάρω. Αν όμως το παιδί ζητήσει για μένα και κάνα 5 χρονών, 6 και πει: Παπά, θέλω ένα αυτοκίνητο. Να πηγαίνω στην εκκλησία οδηγώντας. Θα του πει ο πατέρας του: Κάτσε να γίνεις 18-20 χρονών και θα σου πάρω αυτοκίνητο. Και έτσι μας λέει και σε εμάς ο Κύριος. Μπορεί να ζητάμε από το Θεό ευλογίες. Πατέρα, θέλω σύντροφο, θέλω να παντρευτώ. Δύσκολο είναι για το Θεό να το κάνει. Καθόλου. Θα τα καταστρέψουμε όλα. Θα καταστραφούμε. Μάλιστα, ξέρετε πόσο εύκολο είναι για το Θεό. Μπορεί ο Θεός αύριο να σε έχει παντρεμένο. Όριστε, στον Αδάμ και στην Εύα, την ίδια μέρα την έφτιαξε, του την έδωσε και τους πάντρεψε. Γρήγορες διαδικασίες. Αλλά η καρδιά ήταν τέλεια. Η καρδιά τους στο θέλημα του Θεού. Ο Αδάμ κατοικούσε στην παρουσία του Θεού. Και ο Κύριος, λέει, περπατούσε δίπλα τους και συνομιλούσε με τον δειλινό. Αν έχουμε κι εμείς τέτοια σχέση με τον Κύριο, πόσο εύκολα θα γίνονται τα πράγματα στη ζωή μας. Όχι ότι δεν θα έρθουν θλίψεις, αλλά θα έχουμε την ευλογία του Θεού που θα μας κλείνει, θα καλύπτει τις θλίψεις. Θα τις υπερκαλύπτει και θα λέει ο άνθρωπος του κόσμου, καλά λέει, αυτός τόσα περνάει. Γιατί είναι χαρούμενος. Βλέπουν αδερφούς μας, αγαπητά αδέρφια, οι οποίοι έχουν καρκίνο και είναι στο νοσοκομείο. Τους βλέπουν λοιπόν οι άλλοι του νοσοκομείου που έχουν επίσης καρκίνο και, λέει ο αδερφός, δόξα στον Κύριο, μέσα στο χαμόγελο. Καλά λέει αυτός. Τι έχει αυτός, υγιής είναι, γιατί λέει δόξα στον Θεό, γιατί είναι χαρούμενος, γιατί έχει τον Κύριο, γιατί Υιός σε δόθηση μας, αδερφοί. Και όποτε ο Κύριος μας βάζει διαλογισμούς, να λέμε Υιός σε δόθηση μας. Και αν όλα τα άλλα δεν μας δοθούνε, Υιός σε δόθηση μας. Και αυτός ο Υιός είναι ο οποίος θα μας οδηγήσει στη ζωή μας, είναι αυτός ο οποίος θα μας οδηγήσει στο αιώνιο τέλος. Στην αιώνια ευλογία του Θεού, είπε πριν ο αδερφός ότι θα μιλήσει ο τίμος από Αυστραλία. Θα μου επιτρέψετε να διορθώσω. Καθένας είναι κάτοικος και έχει την υπηκότητα του ανθρώπου τον οποίο γεννήθηκε. Άμα γεννήθηκα από Έλληνα, είμαι Έλληνας. Άμα γεννήθηκα από Αυστραλό, είμαι Αυστραλός. Άμα γεννήθηκες από Αλβανό, είσαι Αλβανός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά όλοι εμείς, αδερφοί, γεννηθήκαμε από τον Θεό. Και είμαστε ουρανοπολίτες. Και θα πει στους ψαλμούς. Λέει, ξέχασε, λέει, τον τόπο σου και την οικογένειά σου και ο βασιλέας θέλει σε προσδεχθεί. Θα σε δεχθεί στα παλάτια του. Και εμείς, αδερφοί, να μην ζούμε με βάση την νοοτροπία ούτε των Ελλήνων, ούτε των Αυστραλών, ούτε της χώρας μας, αλλά με την νοοτροπία της χώρας από την οποία καταγόμαστε και στην οποία υπάγουμε. Να ζούμε σύμφωνα με την νοοτροπία του πατέρα μας. Να είμαστε άνθρωποι που θα δίνουνε, να είμαστε άνθρωποι που θα αγαπάμε. Και καθώς θα μένουμε μέσα στο λόγο του Θεού και στην υπακοή, ο Κύριος θα μας φανερώνει. Ήταν μια περίοδος, ήμουνα σχετικά νέος τότε και διάβαζα το λόγο του Θεού, κάτι καταλάβαινα, το έπρατα.
Την επόμενη μέρα ο Κύριος μου φανάρωνε πιο πολλά. Πιο πολλά, πιο πολλά. Και γίνεται την περίοδο που διαβάζει τους ψαλμούς. Και λέω, καλά ρε παιδί μου, τους ψαλμούς έχω διαβάσει άλλους 5 φορές. Πού ήταν όλα αυτά? Ήταν γιατί ο Κύριος φανερώνει το λόγο του σε εμάς. Δεν είναι ότι εμείς με τη δύναμή μας κατανοούμε, αλλά εκείνος είναι ο θαυμαστός. Και ο Κύριος θα μας δίνει τα δώρα του. Χάρης, έλεος, ειρήνη. Όταν εμείς είμαστε γνήσια τέκνα, θα μας έχει δώσει τον Υιό του σε όλους μας. Ακόμα κι αν δεν είμαστε σήμερα γνήσια τέκνα, ακόμα κι αν σήμερα πω, Κύριε, σε κάθε έργο είμαι αδόκιμος. Σε ό,τι με δοκίμασες, φέρθηκα απίστος. Ο Κύριος σου λέει, Υιός σε δόθησεσαι. Υιός σε δόθησεσαι. Για να μπορέσεις να γίνεις δόκιμος, για να μπορέσει ο Κύριος να σε κάνει παιδί του, που δεν θα σκανδαλίζεσαι με τα έργα του Θεού, γιατί μπορώ να σκανδαλιστώ με τα έργα του Θεού. Οι μαθητές σκανδαλίστηκαν όταν ο Κύριος σταυρώθηκε. Αν ο Κύριος δεν σταυρωνόταν, θα πήγαιναν όλοι στην κόλαση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μη σκανδαλιστείς με αυτά που πράττει ο Κύριος στη ζωή σου. Ο Κύριος λέει, έθεσες λέει, σε με την αγάπη σου, θέλω φυλάτη αυτόν. Θα τον προσέχω, λέει. Μάστιξ δεν θέλει πλησιάσει στη σκηνή σου. Κακό δεν θα έλθει σε σένα. Και άμα το ακούσει αυτό κάποιος απ' έξω, θα πει, α, τη βολέψαμε. Εδώ θα πάμε. Ούτε κακό, ούτε μάστιγες, μια χαρά. Και άμα το ακούσει κανείς παλιές, μπορεί να πει, Κύριε, έχω περάσει. Πού είναι ο λόγος σου, δεν εκπληρώνεται. Αλλά ο λόγος του Θεού, αδερφοί, εκπληρώνεται. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε όπως ο Κύριος. Ο Κύριος φέρνει μια θλίψη, μια αρρώστια. Και εγώ το βλέπω αυτό ως πολύ κακό. Και ο Κύριος το βλέπει ως πάρα πολύ καλό. Και μπορεί ο Θεός στα γενέθλιά σου να σου δώσει μια αρρώστια για δώρο. Για να σε σώσει. Για να σε σώσει. Γιατί τα δώρα του Θεού δεν είναι καλά, όπως τα λέμε εμείς, αλλά είναι αγαθά. Και αγαθό τι σημαίνει? Ότι έχουν καλά και ωφέλιμα αποτελέσματα. Στην αρχή δεν φαίνεται. Παίρνεις το σπόρο και τον σπείρεις. Δεν κάνει τίποτα, δεν το κάνεις. Ένα σποράκι είναι. Γυμνός σπόρος. Αλλά αυτό θα βγάλει κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο. Θα βγάλει ένα πλατάνι το οποίο θα σου κάνει σκιά. Θα βγάλει μια μηλιά η οποία θα σε τρέφει. Θα βγάλει μια λεμονιά η οποία θα νοστιμίζει το φαγητό σου. Αυτά είναι τα έργα του Κυρίου. Ο Κύριος δεν πράττει με βιασύνη. Πολλές φορές, άμα έχουμε δει και καμιά ταινία έτσι χριστιανική, ο Θεός να την κάνει, μπορεί να φανταζόμαστε ότι έγινε κατευθείαν. Άμα έχουμε δει και κανέναν Μωυσή στις ταινίες, θα δούμε τον Μωυσή να χτυπάει τη θάλασσα και η θάλασσα ξαφνικά ανοίγει. Δεν λέει όμως αυτό η Αγία Γραφή. Άμα διαβάσουμε προσεκτικά, η Αγία Γραφή δεν λέει αυτό. Φύσαγε όλο το βράδυ ανατολικός άνεμος από την έρημο. Και το βράδυ στην έρημο οι θερμοκρασίες πάνε στο μείον. Και έσυρε ο άνεμος, άνοιξε τη θάλασσα και μάλιστα λέει στο κεφάλαιο 5, τα νερά λέει έπηξαν. Τα νερά έπηξαν. Κύριε, όλο το βράδυ είχαμε τους Αιγυπτίους από πίσω μας. Εντάξει, ήταν η φωτιά στη μέση και μας φύλαγε και είχε και κρύο κιόλας γιατί φύσαγε. Αλλά ο Κύριος μέσα από τους ανέμους που φέρνει στη ζωή μας μας ανοίγει ερυθρές θάλασσες για να περάσουμε. Μέσα από τους ανέμους που φέρνει, παγώνει τα ύδατα και εσύ περνάς. Και μόλις περάσεις, ελευθερώνεσαι από τον κάθε Αιγύπτιο της ζωής σου. Γιατί έχω πολλούς Αιγυπτίους μέσα μου. Πολλά πάθη και επιθυμίες που πρέπει να πνιγούνε μέσα σε αυτή την ερυθρά θάλασσα. Και ο Κύριος αυτό μας καλεί. Και αυτό κάνει. Γι' αυτό λέει γνήσια τέκνα. Χάρης, έλεος και ειρήνη από το Θεό. Γνήσια τέκνα. Ο Ιώβ είναι ένα γνήσιο τέκνο. Γιατί θα περάσει τη δοκιμασία και θα πει, με δοκίμασε. Θέλω εξέλθει ως χρυσίον. Αντί να πει, πω, από τι Θεός είσαι εσύ. Τόσα χρόνια σε υπακούω. Αυτά θα περνάω. Λέει, με δοκίμασε. Και ήταν μέσα στη φωτιά, μέσα στο καμίνι των θλίψεων. Θα εξέλθω ως χρυσίον. Και ο Κύριος μέσα από το καμίνι μας καθαρίζει. Ξέρετε τι έγινε μετά το καμίνι του Ιώβ? Έγινε κάτι υπέροχο. Είδε το Θεό? Όχι, δεν είναι αυτό το υπέροχο που έγινε μετά το καμίνι του Ιώβ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του υπέροχου έργου που έγινε στον Ιώβ. Καθάρισε η καρδιά του. Το σημαντικότερο απ' όλα. Καθάρισε η καρδιά του. Και λέει, μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Δόξα στον Κύριο, Ιώβ είδε το Θεό? Όχι. Δόξα στον Κύριο, καθάρισε η καρδιά του. Δόξα στον Κύριο, μέσα από τις θλίψεις μου και από τα έργα του Θεού καθαρίζει η καρδιά μου. Και όταν καθαρίζει η καρδιά μου, θα βλέπω το Θεό. Και μπορεί να μην τον δω όπως τον φαντάζομαι, θα τον δω όμως μέσα στους αδερφούς μου. Θα τον δω σε έναν άνθρωπο του δρόμου. Θα τον δω μέσα στα έργα του και μέσα στο λόγο του.
θα το δω σε ενύπνια και σε οράσεις και θα τον δω στο τέλος πρόσωπο προς πρόσωπο, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και όπως είπα και πριν, αδελφοί, εμείς ας ξεχάσουμε τις πατρίδες μας, ας ξεχάσουμε. Δεν είμαι ούτε Έλληνας, δεν είμαι ούτε Αυστραλός, τίποτα δεν είμαι από αυτά. Ούτε εσύ, αδελφέ μου και αδελφοί μου, δεν είσαι τίποτα από αυτά. Ας αφήσουμε τις πατρίδες του σαρκικού ανθρώπου και ας ενδυθούμε την πατρίδα και την νοοτροπία του πνευματικού ανθρώπου. Ήρθε ο καιρός, αδελφοί, που ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Θέλουμε να δούμε θαύματα. Ο Κύριος θέλει να κάνει θαύματα. Θέλουμε να δούμε θαύματα. Ο Κύριος λέει, με ποιους θα τα κάνω? Ήρθε να θέσουμε την καρδιά μας μέσα στο έργο του Θεού. Αυτές τις ημέρες που τρέχαμε για τα χαρτιά, για τις ετοιμασίες, για όλες τις διαδικασίες αυτές, είδαμε πάρα πολλά θαύματα. Γιατί όταν ο Κύριος μας μίλησε, δεν είχαμε πολύ χρόνο. Και αυτό μας το είχε πει. Είχε πει ο Κύριος στη Χαρούλα ένα χρόνο πριν, όταν σου πω να τρέξεις, να είσαι έτοιμη γιατί θα τρέξεις. Το τρέξιμο που έχουμε κάνει αυτές τις μέρες, έχουμε εξαϊλωθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος, αδερφοί, μας μιλάει. Εμείς όμως πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος μας δείχνει το μέλλον και εμείς δεν εννοούμε. Μας λέει πώς να περπατήσουμε και εμείς πάμε βραδέως. Ήρθε ο Κύριος να φτιάχνει τις καρδιές μας. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ δεν υπήρχε τίποτα, ο Κύριος έδωσε λόγο, μια προφητεία και είπε, εγώ προσευχόμουν μέσα μου κάποια ζητήματα. Λέω, Κύριε, θέλω, δεν ξέρω τι θα γίνει στη ζωή μου, αλλά θέλω να σ' αρέσω, θέλω να σου μοιάσω. Και δεν το λέω αυτό για να πω ότι έγινε έτσι, αλλά ξέρω ότι ο Θεός αυτό εργάζεται. Και γίνεται μια προφητεία λοιπόν και λέει ότι Τιμόθεε, λέει, αυτό που ζητάς είναι καλό και να ξέρεις ότι εάν προχωράς με αυτή την καρδία, εγώ θα ανοίγω στη ζωή σου δρόμο. Και τώρα, λέει, σου έχω ανοίξει πύλη για να διαβείς. Την επόμενη μέρα από αυτό, και πάλι ο Κύριος μας δοκιμάζει, ανοίγονται μπροστά μου δύο υποψήφιες δουλειές. Η μία στην Ελλάδα, η μία στην Αυστραλία. Και οι δύο να μου λένε ότι θα με πάρουν και εγώ να τους λέω πρέπει να τελειώσω με το πανεπιστήμιο πρώτα και μετά και να μου λένε εντάξει, σε περιμένουμε. Και πάλι εγώ να μην ξέρω τι να κάνω. Ο Κύριος μας μιλάει αλλά μας δοκιμάζει κιόλας και θα μας δοκιμάσει στο λόγο του. Στο Φίλιππο του είπε, Φίλιππε, λέει, τόσος κόσμος είναι εδώ, λέει, και πεινάνε. Πώς θα τους ταΐσουμε? Και ο Φίλιππος άρχισε να μετράει κεφάλια. Τόσο πάει το καρβέλι, τόσο τρώει ο άνθρωπος. 200 δινάρια δεν μας στάνουν, Κύριε. Τίποτα δεν γίνεται. Αλλά ο Κύριος δεν θα λειτουργήσει όπως σκέφτεται ο σαρκικός ο άνθρωπος, αλλά θα λειτουργήσει σύμφωνα με το Πνεύμα το Άγιο. Και αν εμείς θέλουμε να προχωράμε κατά το θέλημα του Θεού, ο Κύριος θα φτιάχνει το νου μας και θα λέμε όπως ο Ιεζεκίλ, οι Ιεζεκίλ μπορούν να αναστηθούν τα κόκαλα ταύτα. Συ εξεύρεις, Κύριε. Συ εξεύρεις, Κύριε. Και ο Κύριος θα πει, είπε λόγο. Εγώ θα τον πω το λόγο. Εσύ θα τον πεις το λόγο. Με ποιον θα γίνουν τα θαύματα? Με εμάς θα γίνουν τα θαύματα. Αρκεί να τάξουμε τον εαυτό μας στην υπακοή. Γιατί θα γίνουν με εμάς τα θαύματα? Γιατί Υιός εδόθησε μας. Και το όνομα αυτού είναι θαυμαστός. Κάποια στιγμή λοιπόν μας παίρνει τηλέφωνο μέσα στο βράδυ. Ήταν μία η ώρα, δύο, δεν ξέρω τι. Οι γονείς μου ξέρουν ότι εγώ δεν κοιμάμαι τέτοια ώρα συνήθως. Διαβάζω. Με παίρνει λοιπόν τηλέφωνο ο πατέρας μου, πολύ σοβαρά μου λέει: Κοίταξε, μου λέει, Τίμο, μας είπε ο Ντίνος, ήταν Κυριακή, ότι το πρωί που ξύπνησε της Κυριακής είχε μέσα του μία ανησυχία, μία φοβία, τι θα γίνει αν εσύ και η Χαρούλα, τι θα γίνει με τη βίζα μας, αν εσύ και η Χαρούλα παντρευτείτε στην Ελλάδα. Εγώ δεν έδωσα σημασία όταν μου το είπε ο πατέρας μου. Μου έλεγε ο πατέρας μου να προχωρήσετε, να έρθετε εδώ κάτω. Του λέω, περίμενε, θα το ψάξουμε, δεν θα κάνουμε έτσι, επειδή ο κάθε άνθρωπος μας λέει ό,τι θέλει. Δόξα να έχει ο Κύριος, και αυτό να κάνουμε, αδερφοί. Καλό είναι να ακούμε συμβουλές από ανθρώπους. Πολύ καλό, ο σοφός λέει, ακούει συμβουλές. Αλλά πρωτίστως να τα πηγαίνουμε όλα αυτά, και αν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, να ρωτάμε τον Κύριο, ο Κύριος θα μας πει. Οπότε του λέω, λοιπόν, δεν σας απαντάω από τώρα. Θα πάω στα γόνατα, θα προσευχηθώ μαζί με τη Χαρούλα, θα το φέρουμε το ζήτημα. Να μιλήσουμε και με κάποιον δικηγόρο και με αυτούς που ξέρουν τέλος πάντων, να μας πούνε. Προσευχόμαστε λοιπόν και μία Πέμπτη είχαμε νηστέψει κιόλας. Ερχόμαστε εδώ πέρα, περιμέναμε ο Κύριος να μας μιλήσει στην προσευχή. Ούκην φωνή, ούκην ακρόασης. Γιατί ο Κύριος, όπως μου είχε πει και εμένα στην αρχή, τι περιμένεις, με προφητεία θα σε οδηγεί, με άγγελο θα σε οδηγεί, με φωνή από τον ουρανό θα σε οδηγεί, δεν καταλαβαίνεις.
Ο Κύριος λοιπόν έδωσε ομοφωνία στις καρδιές μας. Ενώ η Χαρούλα δεν ήθελε στην αρχή να κατεβούμε κάτω, ήταν αρκετά αντίθετη. Εγώ όμως έλεγα, Κύριε, αφού μου το έχεις πει, τι δουλειά έχω στην Ελλάδα, ακόμα δεν έχω καταλάβει. Αυτή ήταν εμένα, εκεί ήμουν εγώ. Και ο Κύριος τη Χαρούλα μίλαγε, αλλά η Χαρούλα δεν τα σκεφτόταν αυτά, αλλά ζητούσε τότε. Δόξα να έχει το όνομα του Θεού. Μετά λοιπόν από εκείνη την προσευχή, ο Κύριος μας έδωσε ομοφωνία και άρχισε να μου λέει πράγματα η Χαρούλα. Ότι πρέπει να προχωρήσουμε, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Λέει, εγώ φοβόμουν, λέει, τόσο καιρό, αλλά δεν με ωφέλησε ο φόβος. Και αδερφοί, αν υπάρχει κάτι που αξίζει να φοβόμαστε, είναι τον Κύριο. Και ο φόβος του Κυρίου μας ελευθερώνει από όλους τους άλλους φόβους. Αμήν. Και τότε θα έχουμε το δώρο του Θεού στα γνήσια τέκνα που είναι η ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Κύριος. Και ξεκινήσαμε λοιπόν, ρωτήσαμε και δικηγόρους και πράγματι ο αδερφός ο Ντίνος είχε δίκιο. Εγώ το λέω έτσι και αστειευόμενος. Λέω, άμα ο ποιμένας της εκκλησίας Κυριακή πρωί έχει άγχη και αμφιβολίες, κάτι σημαντικό συμβαίνει. Έτσι το άρχισα να το λέω εγώ μετά, και αστειευόμενος. Και ο Κύριος κατά αυτόν τον τρόπο μας άνοιξε τον δρόμο. Για να παντρευτούμε κάτω, πρέπει να κάνουμε βίζα για κάτω. Για να κάνουμε βίζα για κάτω, πρέπει να μείνουμε κάτω και να μένουμε κάτω. Οπότε λέμε με τη Χαρούλα και όπως μας τα έδειξε ο Θεός και από τη συμφωνία μας, ότι το πράγμα είναι παρά Κυρίου. Ξεκινήσαμε λοιπόν να μαζεύουμε τα χαρτιά, να ζητάμε από εδώ και από εκεί ό,τι χρειαζόταν. Υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες. Να ξέρουμε όμως, αδερφοί, ότι όταν περπατάμε στο θέλημα του Θεού, αυτό το θέλημα του Θεού είναι έργο Θεού. Και στο έργο του Θεού θα βλέπουμε θαύματα. Πήγαμε στις υπηρεσίες, λέγανε στη Χαρούλα, τρέχα στη Θεσσαλονίκη. Έφερναν το χαρτί από τη Θεσσαλονίκη, ξαναστείλτε στη Θεσσαλονίκη για σφραγίδες. Κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Τρέχαμε μέρες. Πολλές διαδικασίες και είχαμε κουραστεί και πάρα πολύ. Η Χαρούλα, μάλιστα, κάποια στιγμή είχε αγαναχτίσει. Αλλά αδερφή, όταν πράγουμε κατά το θέλημα του Θεού, θα μπορούσε η Χαρούλα να πάει και να τους βάλει τις φωνές. Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα, δεν νομίζω. Αλλά επειδή δεν έπραξε έτσι και πήγαινε στην προσευχή, και εγώ προσευχόμουν μαζί της, ο Κύριος έκανε θαύματα. Έκανε θαύματα και έκανε πολλά θαύματα με τα χαρτιά. 13 πετάμε, 12. Του μηνός αυτού παίρνουμε και τα τελευταία χαρτιά. Ο Κύριος έκανε μεγάλη χάρη και έλεος. Μάλιστα, θέλω να πω, τελειώνοντας, πέρασε και η ώρα, ότι ο Κύριος έκανε χάρη και έλεος εκεί πέρα και στην οικογένειά μου. Και τον ευχαριστώ για αυτό πάρα πολύ. Η οικογένειά μου, όπως γνωρίζετε, είχαν απομακρυνθεί από την εκκλησία αυτή. Είχαν σκανδαλιστεί με καταστάσεις, με πρόσωπα. Δεν έχει σημασία, ούτε ωφέλιμο εξ αυτών. Αλλά για μας ο Κύριος λέει ότι προσέχετε, μη σκανδαλίσετε ένα των μικρών τούτων. Αν λοιπόν εγώ βλέπω ότι σκανδαλίζομαι, ο Κύριος έχει να μου πει σε μένα που σκανδαλίζομαι ότι είσαι μικρός. Και δεν είναι ώρα να ασχολείσαι με σκάνδαλα, αλλά πρέπει να μεγαλώσεις. Γιατί ο μεγάλος δεν σκανδαλίζεται. Σκάνδαλο σημαίνει σκοντάφτο. Άμα δείτε κανένα παιδάκι να τρέχει, να περπατάει, λίγο θα πατήσει το κορδόνι του, θα χτυπήσει καμιά γωνία, έφυγε κάτω. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα παιδάκια μας, είναι και κοντά για να μην χτυπάνε πολύ. Αλλά έτσι ισχύει και στα πνευματικά. Και σκανδαλίστηκε η οικογένειά μου, απομακρύνθηκαν από την εκκλησία, όπως γνωρίζετε. Και καθώς πλησίαζε ο καιρός για να πάμε κάτω στην Αυστραλία, οι γονείς μου λέγανε: Το Σίδνεϊ είχε πολλές εκκλησίες, στον Τίνο δεν θα πάμε. Θα πάμε κάπου αλλού. Θα βρούμε που θα πάμε, θα δούμε τι μας αρέσει και θα πάμε. Αλλά ο Κύριος, αδερφή, κάνει έργο τέλειο. Κάνει έργο θαυμαστό. Κάνει έργο. Μας παιδεύει για να καθαριστεί η καρδιά μας. Μας παιδεύει για να γίνουμε γνήσια τέκνα. Εφόσον εμείς υπομένουμε στην υπακοή. Και ο Κύριος ανάγκασε την οικογένειά μου να μείνει στο σπίτι του Ντίνου. Τους έδωσε ένα πολύ ωραίο δώρο. Μια στεναχώρια. Μια στενοχωρία. Να μην μπορούν να πάνε κάπου αλλού. Και να είναι υποχρεωμένοι να πάνε στην Αυστραλία γιατί η βίζα είχε εγκριθεί και έπρεπε να πας. Έχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Πριν από αυτήν πρέπει να σε κάτω. Ο Κύριος μας ανάγκασε να πάμε στο σπίτι του Ντίνου. Και στον αδερφό μας τον Ντίνο, ο Κύριος του έδωσε πάλι ένα υπέροχο δώρο. Του έδωσε ευρυχωρία. Του έδωσε μεγάλο σπίτι να μπορεί να μας φιλοξενήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ενώ είναι τρία άτομα, εκεί ξέρετε τα σπίτια δεν τα νοικιάζουμε όπως εδώ στην Ελλάδα. Πας, λες, άμα αρέσει το παίρνει, μια χαρά. Στην Αυστραλία στέλνεις τις οικονομικές σου δυνατότητες και όπως είναι και με τα βιογραφικά, είναι σαν βιογραφικό. Στέλνεις το βιογραφικό σου και σου λένε αν σε παίρνουν ή όχι. Τον Τίνο λοιπόν δεν τον πήραν σε κανένα άλλο σπίτι, μόνο σε αυτό. Και έλεγε, Κύριε, λέει, τι μας έδωσες τόσο μεγάλο σπίτι. Το σπίτι ήταν πολύ μεγάλο.
Τι μας έδωσε τόσο μεγάλο σπίτι, 3 άτομα είμαστε. Ήταν και ο Γιώργος ο Περιουδάκης 4 και το σπίτι ήταν. Ο Κύριος όμως μας δίνει όλα τα απαραίτητα για να τον υπηρετούμε. Ο Κύριος έδωσε στον Τίνο το μεγάλο σπίτι για να μπορεί να υπηρετήσει την οικογένειά μου και μέσα από το έργο αυτό του Θεού να γίνουν θαύματα. Να μαλακώσει ξανά η καρδιά τους και να μπουν στην Εκκλησία. Ευγνωμονώ τον Θεό για τα θαυμαστά του έργα. Ο Κύριος μου είχε πει ότι η οικογένειά σου θα ξαναμπεί στην Εκκλησία. Σε αυτή την Εκκλησία. Λέω, Κύριος, ευχαριστώ. Περίμενα να δω τι θα γίνει. Βέβαια, από αυτά που άκουγα, δεν φαινόταν να πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα. Αλλά ο Θεός δεν κάνει αυτά που θέλουμε εμείς, κάνει αυτά που θέλει εκείνος. Και όταν ο Κύριος μας προφητεύει κάτι, να ξέρουμε ότι αυτό που μας προφητεύει θα γίνει, αρκεί εμείς να μείνουμε πιστοί. Δεν υπάρχει άλλη απέτηση από τον Θεό να μείνουμε πιστοί. Ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ ότι θα τον κάνει έθνος μέγα και από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Και του έδωσε τον Ισάκ. Ορίστε, ένα παιδί. Κύριε, εγώ μπορεί να έλεγε ο Αβραάμ, αν τα παιδιά μου δεν τα πάνε καλά μαζί σου, τι θα γίνει με αυτούς. Θα ξαναγίνω έθνος ή δεν θα μου εκπληρώσει την επαγγελία επειδή το παιδί μου είναι άπιστο. Όχι, αδερφοί. Να ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο μόνος τρόπος να χάσουμε την επαγγελία του Θεού είναι με τη δική μας απιστία. Το να αφαιρθούμε απίσω στο Θεό. Δεν μπορεί κανένας άλλος να μας χαλάσει την επαγγελία του Θεού. Μόνο να την εκπληρώσει μπορεί. Δόξα στο όνομα του Θεού. Ο Ιωσήφ είδε τα όνειρα από τον Θεό, τα είπε στα αδέρφια του και ξέρετε τι κάνανε τα αδέρφια του. Το εκπλήρωσαν. Θέλησαν να τον καταστρέψουν, να τον σκοτώσουν. Δεν μπορούσαν όμως. Μόνο ο Ιωσήφ μπορούσε να χαλάσει το έργο του Θεού. Μόνο ο Ιωσήφ. Και μόνο εμείς μπορούμε να χαλάσουμε το έργο του Θεού στη ζωή μας. Αλλά μη γέννητο, αδερφοί, στον Κύριο που μας έδωσε το γιο του και μας δίνει τα πάντα μετά αυτού, να τα χάσουμε. Εμένα, αδερφοί μου, το αίτημά μου για όλους εσάς. Σήμερα χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Πραγματικά θέλω να σας βγάλω μια φωτογραφία από εδώ πάνω, να σας πάρω μαζί μου. Αλλά ο Κύριος θα κάνει πράγματα θαυμαστά. Προς ώρας χωριζόμαστε, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να βρεθούμε στο μεσουράνημα. Ακόμα και αν δεν έρθουμε ποτέ ξανά στην Ελλάδα. Κρατήστε μου μούτρα, δεν με πειράζει καθόλου. Ας βρεθούμε όμως στο μεσουράνημα. Γιατί άμα βρεθούμε εκεί πέρα δεν θα ξαναχωρίσουμε ποτέ. Μη γέννητο να φτάσουμε σε άλλον αποχωρισμό αιώνιο. Τώρα ο Κύριος μας στέλνει εκεί. Και όπως είμαστε εδώ θα είμαστε και εκεί. Και ο Κύριος, η Αγία Γραφή λέει, πεφυτευμένοι εν το οίκο του Κυρίου. Να βγάλουμε ρίζες, αδερφοί, μέσα στον οίκο του Θεού. Ο Κύριος μας φύτεψε εδώ πέρα και εμείς να ριζώσουμε. Θέλουμε να ανθεί εις τα σαυλάς του Θεού ημών. Εδώ πέρα, αδερφέ μου, εδώ πέρα, αδερφή μου, θα είσαι όμορφος. Δεν χρειάζεσαι ούτε make-up, ούτε σκουλαρίκια, ούτε ιστορίες, ούτε βαφές για να είσαι όμορφος. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός σε κάνει όμορφο. Και 800 χρονών να είσαι. Είσαι όμορφος άμα έχεις τον Χριστό. Και έχω δει αδερφές, ξέρω δύο αδερφές, η μία είναι 96 χρονών. Έχει σπασμένο το πόδι της, είναι κάτω στην Αυστραλία, αυτή τη γνώρισα, την αγαπάω πάρα πολύ και είναι γλυκύτατη. Γιατί έχει το Χριστό. Υιός έδωσε σε αυτήν και δεν κρινιάζει που είναι άρρωστη, δεν κρινιάζει που έσπασε το πόδι της. Θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί, να πει Κύριε, εγώ σε υπηρετώ και πραγματικά αυτή η αδερφή το πόδι της το έσπασε στην υπηρεσία. Γιατί κάθε Κυριακή, όποτε μαζευόμαστε, κάθε Κυριακή που μαζευόμαστε στην Εκκλησία, όποτε μπορούσε να έρθει γιατί είναι και μεγάλη ηλικία, μαγείρευε και έφερνε φαγητό στην Εκκλησία. Και έφερνε και το καλύτερο, μπορώ να σας πω. Έφερνε τη μία Κυριακή αρνάκι. Την άλλη Κυριακή μοσχάρι με πατάτες. Έφερνε τα καλύτερα. Της έλεγε ο αδερφός ο Δίνος, μη μαγειρεύεις, κάτσε να ξεκουράζεις, είσαι μεγάλη γυναίκα. Όχι, λέγω, τα παιδιά του Θεού θα τα πήρε εδώ. Και στο έργο έσπασε το πόδι της. Και αν αδερφοί στο έργο του Θεού μας συμβεί ζημιά, να ξέρουμε ότι είναι προς ευλογία. Ο Ιακώβ, προχωρώντας το θέλημα του Θεού, ο άγγελος του χτύπησε το πόδι του. Και του το χτύπησε για να του αλλάξει και το όνομα. Τι ήσουν, να υποσχελιστείς. Έβαζες τρικλοποδιές και έφευγες, έτρεχες. Τώρα του το σπάσε το πόδι. Τώρα θα μάθεις να παλεύεις. Τώρα θα γίνεις Ισραήλ. Ίσχυσας μετά του Θεού. Και μετά των ανθρώπων θέλεις σταθείς ισχυρός. Δόξα να έχει ο Κύριος, αδερφοί, ο Κύριος εργάζεται θαυμάσια, προσεύχεστε για μας. Εσείς ριζωμένοι στον οίκο του Θεού, στην Κηφισιά. Θα ανθείτε στις αυλές του Θεού ημών. Εμάς ο Κύριος προς το παρόν μας πάει στο Σίδνεϊ. Δεν ξέρουμε μετά που θα πάμε και πώς θα μας οδηγήσει στο μέλλον, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί δεν έχουμε εδώ πέρα πόλη διαμένουσα, αλλά την μέλουσα επιζητούμε. Την ουράνια αυτή που έχει τα θεμέλια. Αυτήν την οποία έβλεπε ο Αβραάμ και αν και ήταν πάμπλουτος, λέει, σε σκηνές έμενε.
Έμενε στις σκηνές. Γιατί μένεις στις σκηνές, έχεις τα πάντα να φτιάξεις εδώ μια βίλα να τη ζηλεύουν μέχρι και οι σύγχρονοι άνθρωποι. Γιατί έχει δει την πόλη που έχει τα θεμέλια. Γιατί έχει δει την πόλη, την ουράνια, την οποία πρέπει και εμείς να βλέπουμε για να φτάσουμε σε Αθήνα. Προσεύχεστε για εμάς, αδερφοί. Ο Κύριος πάντα μας δίνει επαγγελίες. Ο Κύριος πάντα μας δίνει, μας βάζει σε τόπους τερπνούς. Αλλά και εκεί που μας βάζει ο Κύριος δεν μπορούμε να σταθούμε μόνοι μας. Μόνο μαζί του μπορείς να σταθείς. Είπε στο λαό Ισραήλ, η γη που σε πάω, λέει στο Δευτερονόμιο στο κεφάλαιο 11, δεν είναι σαν τη γη της Αιγύπτου. Στη γη της Αιγύπτου τι έκανες? Έσκαβες με τη φτέρνα σου κάτω και έβγαινε νερό και τα πότιζες τα λάχανά σου. Τώρα όμως η γη που σε πάω είναι γη ωραίων και κοιλάδων. Βουνά δεν μπορείς να σκάψεις. Για σκάψε με τη φτέρνα σου σε ένα βουνό. Νερό θα βγάλεις ή αίμα από το πόδι σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά τι λέει? Θα υπακούετε, λέει, στο θέλημά μου και θα εκτελείτε τις εντολές μου και εγώ θα ρίχνω βροχή, λέει, από τον ουρανό και θα σε πλουτίσω και θα δανείζεις και δεν θα δανείζεσαι και θα σε ευλογώ, γιατί αυτή τη γη την επιβλέπει ο Κύριος από την αρχή του έτους μέχρι το τέλος αυτού. Αδερφοί, η κατάσταση στην οποία ζούμε σήμερα είναι όροι και κοιλάδες. Είναι βουνά και κοιλάδες. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και εμείς εκεί που πάμε, πάλι για βουνά και κοιλάδες πάμε. Και εδώ βουνά και κοιλάδες, και εκεί βουνά και κοιλάδες. Δεν μπορείς να σκάψεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι μόνος σου. Αλλά αν πράττεις, λέει, τις εντολές του Κυρίου, ο Κύριος θα βρέχει από τον ουρανό. Και ομολογώ ότι δεν θα πάρω άλλο χρόνο. Έχουμε δει πολλά θαύματα. Και όλοι μας έχουμε δει. Άμα κάτσουμε να σκεφτούμε, έχουμε δει πολλά θαύματα. Από σωτηρίες ψυχών, από τη δική μας πρωτίστως, μέχρι άλλων ανθρώπων, από βαφτίσεις με πνεύμα Άγιο, από θεραπείες, όλα αυτά τα ξέρουμε. Και ο Θεός θα τα κάνει. Και εμείς θα τα βλέπουμε και θα τα ζούμε. Αρκεί να είμαστε στο θέλημα του Θεού. Σε εμάς δόθηκε Υιός. Και λέει ότι ζητάμε εν το ονόματί του, θα μας το δίνει. Προσεύχομαι, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού τίποτα δεν μου δίνει. Γιατί? Γιατί δεν έχω τον Υιό. Δεν κρατάω αυτόν τον Υιό που μου έδωσε. Δεν τον χειρίζομαι για τη δόξα του. Προσεύχεστε για εμάς, αδερφοί, να μείνουμε στην πίστη. Ριζωμένοι, θεμελιωμένοι. Να υπηρετούμε τους αδελφούς. Ο Κύριος, αυτή είναι η ευλογία μας. Αν θες να είσαι ευτυχισμένος, να υπηρετείς. Αν θες να είσαι ευτυχισμένος, να δίνεις. Όσοι παίρνουν είναι γκρινιάριδες και είναι και τσιφούτιδες. Αλλά αυτοί που δίνουν έχουν χαρά. Και ο Κύριος λέει: μακάριον είναι να δίδει τις παρά να λαμβάνει. Μάλλον παρά να λαμβάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Ας μοιάσουμε στον πατέρα μας και θα είμαστε ευτυχισμένοι με τον πατέρα μας. Ο Κύριος χαίρεται να δίνει. Έχει ζήλο ο Θεός στο να δίνει σε εμάς. Και να μας σώζει. Και αφού ο Κύριος μας κάνει τέκνα γνήσια, που θα δεχτούμε την παιδεία, που δεν θα σκανδαλιζόμαστε με τις αποφάσεις που παίρνει, που δεν θα σκανδαλιζόμαστε με τους αδερφούς μας, αλλά έχουμε αποφασίσει ότι αυτός είναι ο πατέρας μας και ό,τι κάνει το κάνει για το καλό μας και μας αγαπάει. Όλα αυτά τα ξέρουμε, τα πιστεύουμε όμως, τα έχει δεχτεί η καρδιά μας. Τότε ο Κύριος θα σου πει τώρα να στρατευτείς την καλή στρατιά. Ήσουν αγνήσιο τέκνο. Ως γνήσιο τέκνο, εντάξει, έκανες κάποια πράγματα πολύ ωραία, υπηρετούσες. Τώρα όμως έχεις ένα ιστορικό πίσω σου, έχεις κάποιες προφητείες. Ο Κύριος σου έχει μιλήσει για το μέλλον σου. Να στρατεύεις την καλή στρατιά. Τώρα, μέχρι τώρα μάθαινες, από εδώ και πέρα αρχίζουν οι κατακτήσεις. Μέχρι τώρα διδασκόσουν, από εδώ και πέρα αρχίζει το έργο. Μέχρι τώρα ήσουν με τα βιβλία, με τις σημειώσεις, με το χαρτί, με το στυλό, τώρα αρχίζουν οι πράξεις. Και δείτε τι ωραία που το λένε οι μαθητές, όσο ακόμα είναι μαθητές. Λένε: Κύριε, δίδαξέ μας. Δεν λέει να βγάζουμε δαιμόνια. Δεν λέει να θεραπεύουμε. Δεν λέει να ζητάμε και να γίνεται. Λέει: δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Έμαθαν να προσεύχονται, έμαθαν. Και μόλις πήραν το πνεύμα το Άγιο, προσευχόταν γι' αυτό για αυτούς. Και τότε ήταν έτοιμοι να στρατεύουν την καλή στρατεία. Και πήγανε σε όλο τον κόσμο. Χωριστήκανε οι μαθητές. Χωριστήκαν οι αδερφοί της πρώτης υπέροχης και τέλειας εκκλησίας, τις οποίες θέλουμε να μοιάσουμε. Αλλά χωριστήκανε προς δόξαν Θεό για την αύξηση του έργου. Προσεύχεστε για μας να μένουμε ταπεινοί. Το μεγαλύτερο μου αίτημα, αν θέλω για κάτι να προσεύχεστε, είναι αυτό. Δεν με ενδιαφέρει να προσεύχεστε να βρω δουλειά, δεν με ενδιαφέρει να προσεύχεστε να παντρευτώ γρήγορα με τη Χαρούλα, δεν με ενδιαφέρει να προσεύχεστε να έρθουν 200 νέοι στην Εκκλησία της Αυστραλίας για να έχω παρέα. Να προσεύχεστε να μένουμε ταπεινοί. Και εκεί πέρα ο Κύριος άρχεται και θα τα καλύπτει όλα. Και αυτή θα είναι και η προσευχή μου για εσάς, στην ταπείνωση, στην υπηρεσία, στην αγάπη. Ο Κύριος λέει θα έχετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα, όχι μόνο τα καλύτερα.
Και όχι μόνο τα συνεχόμενα. Θα έχετε και τα καλύτερα και τα συνεχόμενα, επειδή υπηρετείτε τους αδερφούς σας. Και η υπηρεσία δεν μπορεί να γίνει παρά ταπεινά. Να πλένουμε, λέει ο λόγος του Θεού, τα πόδια ενός του άλλου. Και να ξέρουμε ότι θα έχει βρωμιά. Γιατί ένα καθαρό πόδι δεν χρειάζεται να το πλύνεις. Το πόδι όμως που ο Κύριος σε βάλει να πλύνεις θα έχει βρωμιά από κάτω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά θα έχει μεγάλη μισθαποδοσία, αδερφοί. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια, να είναι πάντα μαζί σας, να αυξήσει αυτή την εκκλησία και ξέρω ότι θα το κάνει. Να σας οικοδομήσει και να είναι και μαζί μας εκεί κάτω. Στη γη εδώ δεν έχουμε πατρίδα. Δεν υπάρχει ούτε Ελλάδα, ούτε Αυστραλία, τίποτα. Αυτά είναι για τον κόσμο. Για εμάς η πατρίδα μας είναι πάνω. Όλοι μετανάστες είμαστε. Σκεφτόμουν τώρα πριν ανέβω στον Άβανα, λέω: Κύριε, λέω, μετανάστες σήμερα μιλάνε. Μετανάστες μίλησαν το Σάββατο στην Νεολαία. Μετανάστες θα μίλησαν και την Παρασκευή. Και ο Κύριος μου λέει: Όλοι μετανάστες δεν είναι. Όλοι είμαστε μετανάστες. Και έτσι να σκεφτόμαστε, αδερφοί. Πάμε για την πατρίδα μας. Το τέλος πλησιάζει. Ο Κύριος θα κάνει θαυμαστά. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να γίνουμε γνήσια τέκνα και θα λάβουμε τα δώρα του. Θα γίνουμε γνήσια τέκνα αν, σε εισαγωγικά το λέω, εκμεταλλευτούμε τον Υιό του. Υιός σε δόθηση μας. Τα πάντα είναι μέσα σε Αυτόν. Και μέσα σε Αυτόν θα είμαστε πλήρεις. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Ο Κύριος να σας ευλογήσει πλούσια, να είναι πάντα μαζί σας, αδερφοί μου. Και θα τα πούμε στο μεσουράνημα. Το ραντεβού είναι εκεί. Και αν συμβεί να βρεθούμε και νωρίτερα, ας έχουμε όλοι ένα στόχο. Να είμαστε διαφορετικοί. Να είμαστε καλύτεροι. Μίλησε πριν ο αδερφός για τη μετάνοια. Χωρίς μετάνοια δεν κάνουμε τίποτα. Ξέρετε, θα σας πω ένα παράδειγμα, έτσι που το σκεφτόμουν. Το GPS που μας δείχνει τον δρόμο μετανοεί συνέχεια. Γιατί αν δεν μετανοούσε και το έβαζα εγώ από εδώ να με πάει στο σπίτι μου, δρυμώνω σε αυτά θα έλεγε σε όλη τη διαδρομή. Αλλά είναι άχρηστο. Αν δεν άλλαζε συνέχεια, να μου δείχνει τώρα είσαι δρυμώνω σε αυτά, μετά είσαι τα τοίου, μετά είσαι πιο κάτω. Δεν γίνεται τίποτα. Ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να περπατάμε έτσι. Και υπάρχουν. Εμένα η μεγαλύτερη στεναχώρια στη ζωή μου, να σας το πω και αυτό και τελειώνω, είναι αυτή. Μη γυρίσω από την Αυστραλία και μου πούνε πω, η Αυστραλία θα αλλάξει, εσύ δεν αλλάζεις. Η μεγαλύτερη στεναχώρια. Έχασα όσο καιρό έμεινα κάτω. Να αλλάξουμε, αδερφοί. Να γίνουμε σαν τον Χριστό, να το μοιάσουμε. Να μοιάσουμε στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος αυτού και θα είμαστε ευτυχισμένοι μαζί του. Και θα δούμε θαύματα. Ο Χριστός έβλεπε θαύματα γιατί έκανε θαύματα. Ο Χριστός έκανε θαύματα γιατί ήταν κατά πάντα υπάκουος. Μέσα στο έργο του Θεού. Αμήν.